Στο πρωτοδικείο του Βόλου κατέθεσε η υποψήφια δήμαρχο Ζέτα Μακρύ το συνδυασμό του ψηφοδελτίου της Νέος Δήμος Νέο Ξεκίνημα. Η κυρία Μακρύ δήλωσε ότι όλοι όσοι συμμετέχουν στην αυτοδιοικητική της κίνηση είναι άξια μέλη της τοπικής κοινωνίας και κοινός στόχος είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης. Εν τω μεταξύ, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ξενία προς τιμήν της κυρίας Ζέτας Μακρύ, κεντρική ομιλήτρια ήταν η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής Ρόδη Κράτσα, η οποία μίλησε για την ανάγκη της χώρας για ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση και την ανάγκη της πόλης του Βόλου να διοικηθεί από δήμαρχο άξιο, ικανό, αποτελεσματικό και διεκδικητικό, όπως είναι η κυρία Ζέτα Μακρύ. Αν θέλετε να αλλάξει πρόσωπο η πολιτική, να δώσετε ευκαιρία στις γυναίκες, να δοκιμάσετε πόσο η γυναικεία ματιά, η γυναικεία αισθητική, τα γυναικεία χαρίσματα θα δώσουν νέες διεξόδους στα προβλήματα, θα προτείνουν νέες λύσεις, θα φέρουν πιο πολύ κόσμο κοντά στα προβλήματα, τότε είναι στα χέρια σας να το επιτύχετε. Και είμαι σίγουρη ότι ο Βόλος δεν θα χάσει την ευκαιρία. Είμαι σίγουρη ότι θα δώσει την ευκαιρία στη Ζέτα τη Μακρύ να γίνει πρώτη γυναίκα δήμαρχος του Βόλου. Και θα σταθούμε όλοι δίπλα της Ζέτας, διότι τα δικά της όνειρα, τις δικές της επιδιώξεις, τα δικά της οράματα για τον τόπο της θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε να τα υλοποιήσει. Και σας μεταφέρω και το χαιρετισμό και τη συμπαράσταση όλης της ομάδας των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Από την πλευρά της η κυρία Μακρύ ευχαρίστησε τη Ρόδη Κράτσα για την παρουσία της στο Βόλο και για τα όσα τιμητικά είπε για εκείνη και απευθυνόμενη στο ακροατήριο δεσμεύτηκε ότι θα είναι παρούσα σε κάθε γωνιά του νέου μεγάλου Δήμου Βόλου ώστε να αλλάξει όλα όσα καθυλώνουν την πόλη σε αδιέξοδη και αντιπαραγωγική πορεία.